η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφού χάρισε 20 εκατομμύρια προχθές στους φαρμακοβιομήχανους συμφώνησε σε εθελοντική όχι υποχρεωτική φορολόγηση με ψίχουλα των εφοπλιστών φοροαπαλλάσσει τράπεζες και φαντς επί 8 ετία βγάζει τώρα τα σπασμένα στις πλάτες του λαού καταργεί πλήρως την όποια δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων λαϊκών οικογενειών από πληστηριασμού. Το 19 προγραμματίζονται 20.000 πληστηριασμοί με μόνη απόφαση των τραπεζών και των φαντς όπου μεταβιβάζονται χιλιάδες δάνεια και τραπεζοϊπάλληλοι που τους περιμένει η απόλυση. Λεόντιες ρυθμίσεις δανείων για ένα μόνο χρόνο που είναι αδύνατο να τηρηθούν για τους ελάχιστους που θα μπουν σε αυτές λόγω αυστηρότητα των κριτηρίων. Ελεύθεροι πληστηριασμοί για τα κόκκινα δάνεια από εδώ και πέρα. Οι συζητήσεις ΣΥΡΙΖΑ Eurogroup δεν αλλάζουν τη συναπόβασή τους για 100.000 πληστηριασμού σε μια τριετία. Και άλλοι δηλαδή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο μνημόνιο και εποπτεία διαρκείας. Κανένα ψευτοπροοδευτικό μέτωπο δεν κρύβει αυτή τη βαθιά αντιδραστική πολιτική. Άλλωστε και εδώ μέσα η Χρυσή Αυγή προέβαλε πρώτα απ' όλα τη διάσωση των τραπεζών και όχι των δανειοληπτών. Το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη να κινητοποιήσει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να γίνει κριτήριο στάσης τους στις εκλογές.